Καταρχά, θέλω να σας ευχαριστήσω που παρευρεθήκατε. Είναι το δεύτερο διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου. Είχαμε 14 θέματα στο συμβούλιο μας σήμερα. Το πρώτο θέμα ήταν ο διαχειριστικός έλεγχος του νομικού προσώπου προκειμένου να γίνει ένας έλεγχος από την ίδρυση του νομικού προσώπου του Δήμου Τρίπολης που έγινε το Μάιο του 2011 έως την ημέρα παράδοσης που ήταν στις 17 του μήνα, 17 Σεπτεμβρίου. Και συγκεκριμένα η εισήγησή μου προς το σώμα και ψηφίστηκε ομόφωνα και από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης να γίνει ένας διαχειριστικός έλεγχος έτσι ώστε από τη θητεία που ανέλαβα εγώ έως το τέλος της θητείας μας, της δημοτικής θητείας, να γίνει και ένας έλεγχος και σε εμάς. Ζητούμε να μπουν ορκωτοί λογιστές και αν διαπιστωθεί πως έχει βρεθεί κάτι, τότε να προχωρήσουμε και σε έλεγχο από τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, το Υπουργείο Εσωτερικών. Πιστεύω πως είναι το πιο σωστό για να δούμε και εμείς τι έχουμε παραλάβει. Η έκθεσή τους θα είναι το πρωτόκολλο παραλαβής για εμάς. Υπάρχει κάποιος λόγος που το κάνετε, υπάρχουν κάποιες υπόνοιες ή έτσι είναι διαδικαστικό? Όχι, είναι διαδικαστικό και θα γίνει και στις υπόλοιπες δομές και στη ΔΕΙΑΤ από ό,τι γνωρίζω και στην ΚΕΔΙΤ και ο Δήμαρχος θα το φέρει σαν εισήγηση. Απλώς τυχάνει να είμαι ο πρώτος που το φέρνω στο πρώτο συμβούλιο. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε παραλάβει. Δεν έχουμε κάτι που μας δείχνει ότι κάτι μπορεί να έχει συμβεί. Αλλά απλώς θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς τι παραλαμβάνουμε. Μάλιστα. Και ζητούμε από το ίδιο σώμα και από τους ελεγκτές να έρθουν και σε εμάς, να μας ελέγξουν στο τέλος της θητείας μας. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό αυτό. Είναι καλό και για όλους μας να είμαστε προσεκτικοί και να ξέρουμε ότι όλα θα πάνε σωστά. Τώρα, ψηφίστηκε ομόφωνα και από τα 15 μέλη που είχαμε εδώ και προχωρήσαμε και στα άλλα θέματα που ήταν μια εισήγηση για άτομα που θα προσλάβουμε μέσω του ΑΣΕΠ, είναι 8 μήνα, κάτι προσωπικό, καθαριότητας, μάγειροι, βρεφοκόμοι κλπ. Τώρα το θέμα του ναυαγοσώστη. Έχουμε βάλει ένα θέμα για πρόσληψη ναυαγοσώστη για 2 μήνες. Όπως ξέρετε, για να λειτουργήσει μια πισίνα και να είναι νόμιμη, εκτός από τα σωματεία που έχουν τους δικούς τους ναυαγοσώστες και προπονητές, το κοινό την ώρα που προπονείται θα πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης. Διαφορετικά είμαστε παράνομοι. Εγώ το έχω πει και στα ραδιόφωνα, δεν θα παρανομήσω σε αυτό το θέμα πάνω. Είναι ένα λεπτό θέμα, δεν είναι μόνο αν θα παρανομήσω εγώ, είναι για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, γιατί είναι ένας ευαίσθητος τομέας. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να πηγαίνει ανά πάσα στιγμή να κάνει τον μπάνιο του. Τι θα πει, έχει υπογράψει υπεύθυνη δήλωση? Βγήκαν μερικοί και λέει έχουν υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση. Ο νόμος προβλέπει ότι για να μπορεί το κοινό να πάει στο κολυμβητήριο και να κάνει την κολύμβησή του, θα πρέπει να υπάρχει επιβλέπον ναυαγοσώστης. Από τη στιγμή που ο Δήμος Τρίπολης δεν έχει ναυαγοσώστη και δεν ξέρω τι έκανε τα προηγούμενα έτη και δεν με ενδιαφέρει, εγώ το έκλεισα για μία μέρα για το κοινό, συμφώνησα με τις ομάδες και έδωσα ένα διάδρομο, το διάδρομο 5, ώρες 4 με 8, τις ίδιες ώρες που βρίσκονται εκεί και τα σωματεία, έτσι ώστε να λειτουργεί προσωρινά για 10-15 μέρες όσο χρειαστεί. Εμείς ψηφίσαμε την πίστοση σήμερα και θα προσλάβουμε σύντομα έναν ναυαγοσώστη που θα έχει τα κριτήρια ό,τι προβλέπει ο νόμος. Θέλω να μας πείτε πώς σκέφτεστε τη λειτουργία του νομικού προσώπου. Επειδή το νομικό πρόσωπο το γνωρίζουμε ως διοργανωτή κατά κύριο λόγο εκδηλώσεων, έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας? Πώς σκέφτεστε την πενταετία να το λειτουργήσετε ή για όσο χρονικό διάστημα έχετε την προεδρία? Καταρχάς, εγώ θα είμαι πρόεδρος καλώς έχουν των πραγμάτων για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Και θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που με πρότεινε σε αυτή τη θέση. Είναι μια μεγάλη θέση ευθύνης και το νομικό πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης έχει 24 διαφορετικές δομές. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, πάρα πολύ δύσκολο
Εγώ με τους συνεργάτες μου και με τον αντιπρόεδρο που έχω μαζί μου προσπαθούμε, είμαστε εδώ 7 μέρες τη εβδομάδα σχεδόν. Βέβαια είναι οι πρώτοι μήνες. Πιστεύω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε έλεγχο στα πάντα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι παιδική σταθμή, κημητήρια, φιλαρμονικές, το ίδιο το πνευματικό κέντρο με όλες τις αίθουσες του και όλες τις... Υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ σε καθημερινή βάση. Είναι το ΔΑΚ, το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης, που έχει το κολυμβητήριο, το κλειστό γυμναστήριο, το στίβο, όλα αυτά. Είναι τα μουσεία, Μουσείο Παπαναστασίου και κάτι άλλα μουσεία που έχουμε μαζί με αυτό. Και μερικά άλλα που δεν τα θυμάμαι τώρα. Δεν τα έχω στο μυαλό μου πρόχειρα. Πιστεύουμε μέσα από αρκετή δουλειά και γνωρίζοντας το αντικείμενο, γνωρίζοντας όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, από την πρώτη του έτους θα έχουμε όλα υπό έλεγχο. Δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Είναι πάρα μεγάλο το εγχείρημα. Να σας πω ότι αύριο πρέπει να πάμε στο Λεβίδι για να επισκεφτούμε μερικούς παιδικούς σταθμούς. Υπάρχει ένας παιδικός σταθμός που έχει μόνο 3 παιδάκια. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή χρειάζεται μάγειρα, χρειάζεται καθαρίστρια, χρειάζονται υπάλληλοι που δουλεύουν μέσα. Δηλαδή είναι θέματα που δεν τα βλέπουμε από εδώ, από την πόλη μας που είναι, γιατί εδώ οι παιδικοί σταθμοί στην πόλη έχουν μέσα από 35 με 50 παιδιά. Μπορεί να βάλουμε αυτόν τον παιδικό σταθμό σε αναστολή για ένα έτος. Γιατί έχουμε μάθει ότι από τον χρόνο θα είναι γύρω στα 12-15 παιδιά εκεί. Ταυτόχρονα έχουμε τα ΚΑΠΗ. Που και εκεί χρειάζεται κάποιος να είναι συνέχεια επάνω. Έχουμε τεράστιο θέμα με το κημητήριο. Σε λίγο καιρό θα μείνουμε από τάφους. Θα είμαστε εκτός χώρου. Θα πρέπει να προβλέψουμε και να γίνει μια μελέτη για έτσι ώστε για να επεκτείνουμε αυτόν τον χώρο. Τα αθλητικά κέντρα χρειάζονται αναβάθμιση. Πολλά μηχανήματα στο ΔΑΚ που ο κόσμος αθλείται είναι σπασμένα. Δεν δουλεύουν. Πρέπει να πάμε μία μέρα να τα καταγράψουμε, να τα δούμε και τι έχουμε παραλάβει. Ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε παραλάβει. Είναι πολλά πράγματα που είναι κλειστά σε αποθήκες που δεν έχουμε καν πάει να τα δούμε, να παραλάβουμε, να δούμε τι ακριβώς υπάρχει μέσα. Έτσι θέλω να πιστεύω έως το τέλος του χρόνου όλα θα είναι υπό έλεγχο. Θα έχουμε και διάφορες προτάσεις. Θα θέλω μία μέρα να καλέσω και ανθρώπους γύρω από το στάδιο που γνωρίζουν το αντικείμενο να έρθουν στο γραφείο, να μου πουν μερικές προτάσεις, να μου ανοίξουν και εμένα τα μάτια σε κάτι άλλο που δεν το γνωρίζω γύρω από τον αθλητικό χώρο. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε.